Κύριε Παναγιωτόπουλο, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Στον απόϊχο του σημερινού συλλαλητηρίου για τον σταθμό διοδίων στην Καβάλα, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι και βεβαίως θα μπορούσε ζήτημα, να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή, κατά την άποψή μου, επιτρέψτε μου να το πω. Αλλά θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, από τους διοργανωτές ως ικανοποιητική αυτή η συμμετοχή των φορέων, των συλλόγων και των πολιτών. Κοιτάξτε, ήρθαν σήμερα στην πλατεία Μονίας κάποιες χιλιάδες συμπολιτών μας. Ανάμεσά τους και εγώ, Κοπαναντζής από τη Βουλή, δεδομένου ότι σήμερα συνεδρίαζε η Ολομέλη, αν το πούμε και αυτό, αλλά δεν είχαμε κάποια ονομαστική ψηφοφορία λόγω της οποίας θα ήταν απαραίτητη, αν θέλετε, η παρουσία όλων μας. Επομένως, βρεθήκαμε σήμερα στην πλατεία Ομονίας για να διαμαρτυρηθούμε εναντίον μιας απόφασης, η οποία προβλέπει εγκατάσταση με τοπικών διοδίων, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, σε μία θέση εντελώς ακατάλληλη, αλλά και επικίνδυνη, αν θέλετε, για την με κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος και μακάρι να πέφτουμε έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι ειδικοί αυτό λένε, η οποία επιβαρύνει ή πρόκειται να επιβαρύνει κατά τρόπο εξωφρενικό την κίνηση του επαρχιακού δικτύου και ακόμα την κίνηση της πόλης Καβάλας, θυμίζοντας παλιότερες εποχές υπερβολικής κίνησης βαραίων οχημάτων από το κέντρο της πόλης. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποφευχθεί. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό το συνολικό όχι στα διόδια, όσο εφικτό θα ήταν, εφικτό στόχος θα ήταν η αλλαγή της θέσης της εγκατάστασης των διοδίων αυτού του σταθμού σε μια εντελώς διαφορετική θέση που να μην δημιουργεί τέτοια ζητήματα επιβάρησης της κυκλοφορίας στην πόλη της Καβάλας, επιβάρησης, αν θέλετε, με πλέον κόστος κίνησης των πολιτών της Καβάλας, αλλά και επικινδυνότητας λόγω του συγκεκριμένου σημείου. Επομένως, έχει πολύ μέλλον ακόμα αυτό το θέμα. Απλά εγώ εδώ θα πω ότι αισθάνομαι άλλη μια φορά ότι πρόκειται για κοροϊδία. Και κοροϊδία από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, πέρυσι τον Ιούνιο, είχα καταθέσει ερώτηση προς τα Υπουργεία Οικονομικών λόγω του ότι η Εγνατία, όπως φαίνεται, μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση, αφενός και αφετέρου προς τον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Σπίρτζη δηλαδή, υποδομών μεταφορών και δικτύου, με 7 συγκεκριμένα ερωτήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε γρήγορα και είπε ότι επί των ερωτημάτων αυτών αρμόδιος είναι ο Σπίρτζης. Και ρώτησα αν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες, αν προβλέπεται η απευθείας κατασκευή αναλογικού τύπου διοδίων με χρέωση ανά χιλιόμετρο, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση του 2014. Οι κυβερνητικοί βουλευτές, συνάδελφοί μου, ξέρετε, κάνουν λόγο συνέχεια για αυτήν την Υπουργική Απόφαση του 2014. Λένε όμως μισές αλήθειες, άρα και ψεματάκια. Τι λέει η Υπουργική Απόφαση του 2014, επί Υπουργίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη, επί κυβερνήσεως Λουκά Χρυσοχοίδη, επί κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου, ότι θα κατασκευαστούν κάποια διόδια στην Εγνατία. Τα διόδια αυτά ήταν να κατασκευαστούν με τοπικά μέσα στο 2016 και ακολούθως μέσα στο 2017 αναλογικά, προβλέπονταν η μετατροπή τους σε αναλογικά, με χρέωση ανά χιλιόμετρο. Όχι συγκεκριμένο τέλος, 2,40 ξέρω εγώ όπως είναι τώρα στη Μουσθένη Φερρυππίν, για το διερχόμενο όχημα. Βρισκόμαστε στο 2018. Το 2016 έχει παρέλθει με τοπικά διόδια βάσει της Υπουργικής Απόφασης. Έχει παρέλθει και το 2017. Αναρωτιέμαι εγώ και ρώτησα στο ερώτημα που κατέθεσα στον Υπουργό, γιατί ο κύριος Σπίρτζης ξεκινάει τώρα διαγωνισμό για να βάλει με τοπικά διόδια, ενώ η Υπουργική Απόφαση έλεγε ότι μετά το 2017 θα πάμε σε αναλογικά, αφού είμαστε το 2018, γιατί δεν πάει κατευθείαν σε αναλογικά. Να συμπληρώσω αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτό το ξέρετε, δεν είναι μόνο παράξενο, θα μπορούσε να είναι και ύποπτο. Γιατί την αυτή η πρόσφυγα πάνε. Την οποία δηλαδή καταθέσατε σε δύο αρμόδια υπουργεία, σε δύο συναρμόδια οικονομικών μεταφορών, υποδομών και δικτύων, το ίδιο ερώτημα θέσαμε προχθές στον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού. Και λέμε, για ποιο λόγο, ενώ έχετε σε εξέλιξη διεθνή διαγωνισμό, για ποιο λόγο να κατασκευαστούν τα διόδια αυτά στο συγκεκριμένο σημείο, τα οποία θα επιβαρύνουν και κυκλοφοριακά και περιβαλλοντολογικά την πόλη της Καβάλας, θα επιβαρύνουν κόμιστρα μεταφορές, άρα τα πάντα
και δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ως περιφέρεια, όταν για παράδειγμα μπορεί να μην λειτουργήσει αυτός ο σταθμός διοδίων ούτε μία μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, λόγω των αναλογικών διοδίων. Διότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε ανάδοχο, γιατί είναι διεθνής ο διαγωνισμός, άρα θα εφαρμοστεί το αναλογικό σύστημα και τα μετοπικά διόδια τα οποία πληρώνουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα μείνει ένα κουφάρι και δεν θα λειτουργεί. Και άρα τα 2,5 εκατομμύρια δεν τα δίνουμε στην Εγνατία να κάνουμε τον τάπητα που κοντεύει να σκοτωθεί ο κόσμος. Προστή δαπάνη, προστή φασαρία. Επομένως υπάρχει, να το πω έτσι, κάτι πολύ παράξενο σε όλη αυτή την απόφαση του κυρίου Σπίρτζη να προχωρήσει αμέσως μέσα στο 18 σε διαγωνισμό για την εγκατάσταση σταθμού με τοπικών διοδίων, όταν από την υπουργική απόφαση που επικαλούνται όλοι ήδη θα έπρεπε να σκέφτεται την εγκατάσταση αναλογικού συστήματος. Υπάρχει και το άλλο. Στο ερώτημά μου ζήτησα, και το έχουμε κάνει και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις και με τον κύριο Δημοσχάκη του Εύρου, τον συνάδελφο, να γίνεται η χρέωση στα βαρέα οχήματα, η χρέωση της χρήσης της Εγνατίας, στην πύλη εισόδου στην Ελλάδα. Έτσι ώστε να μην έχει κίνητρο ο οδηγός του βαρέως οχήματος που έρχεται προς την Καβάλα και θέλει να φύγει από κάτω για να μην πληρώσει διόδια, να μην έχει κίνητρο να φύγει στο επαρχιακό δίκτυο, αφού θα έχει πληρώσει έτσι κι αλλιώς το αντίτιμο της χρήσης όλης της Εγνατίας για τη διαδρομή που κάνει. Αυτό θα ήταν το πιο λογικό. Πλήρωσε, κύριε Τούρκε οδηγέ, εκεί στους κήπους Εύρου το αντίτιμο της χρήσης Εγνατίας για τη διαδρομή που θα κάνεις μέσα από την Ελλάδα και θα έχεις κάθε κίνητρο να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον δρόμο και να μην ψάχνεις τους παραδρόμους και τις εξόδους επιβαρύνοντας πόλεις όπως η Καβάλα. Απλή λογική είναι. Εδώ και ένα χρόνο ο κύριος Σπίτης δεν απαντά. Δεν κάνει την τιμή, δεν μας κάνει τη χάρη να απαντήσει και δεν το παίρνω αυτό προσωπικά, αλλά ξέρετε, εκπροσωπώ μια περιοχή, κάποιο κόσμο, ένα εκλογικό σώμα. Για μένα είναι προσβλητικός απέναντι στον κόσμο της Καβάλας όταν απαξιεί να απαντήσει. Θέλω να σήμερα το είπα, συμμετείχα κι εγώ στο συλλαλητήριο, ως όφυλα, με την απλή παρουσία που δίνει κάποιο στίγμα. Με τον υπόλοιπο κόσμο που συμμετείχε, κάποιες χιλιάδες ήταν, θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι, σε κάθε περίπτωση όμως δεν ήταν και λίγοι. Άκουσα τις τοποθετήσεις της Δημάρχου, του Αντιπαριφερειάρχη, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ μαζί τους. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική καταρχήν η αλλαγή αυτής της θέσης. Είναι επικίνδυνο να κατασκευαστεί εκεί σταθμός διοδίων. Και από εκεί και πέρα, αν είναι δυνατόν, ο κύριος Σπίτζης να αναθεωρήσει, να πάει στο αναλογικό σύστημα για το οποίο ήδη θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει βάσει της υπουργικής απόφασης ήδη από πέρσι και βάση αν μπορεί να λύσει και το θέμα αυτό στις πύλες. Και βάσει του διεθνούς διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε νομικός. Η προσφυγή του Δήμου της Καβάλας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και βάσει της υπουργικής απόφασης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη επί κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου μπορεί να σταματήσει και να εξετάσει σοβαρά το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσει της υπουργικής απόφασης να σταματήσει το σταθμό 2-2, τον μετοπικό. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι όπως είπαμε ήδη από πέρυσι θα έπρεπε να έχει μετατραπεί ο σταθμός μετοπικών διοδίων που θα είχε κατασκευαστεί πρόπερση βάσει της απόφασης σε αναλογικό σύστημα, νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος στη βάση ουσιαστικών επιχειρημάτων και όχι ούτε καν νομικών, προκειμένου να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι εφόσον ξεκινάει ένας αγώνας προκειμένου η πόλη της Καβάλας, η Δημοτική Αρχή αλλά και όλοι εμείς να αποφύγουμε μια άκρως δυσάρεστη εξέλιξη για την πόλη της Καβάλας, αφού όλοι καταλαβαίνουμε, έχουμε ζήσει καταρχήν. Εγώ θυμάμαι τι γινόταν στην πόλη όταν περνούσαν μέσα από αυτήν όλα τα βαραία οχήματα την εποχή που το Τελωνείο ήταν στο παλιό τουριστικό τώρα λιμάνι. Θυμάστε τι γινόταν στην Κουντουριώτου, θυμάστε τι γινόταν στις Καμάρες, θυμάστε τι γινόταν στην Ερυθρού Σταυρού όταν μπαινόβγαιναν όλα αυτά τα βαραία οχήματα. Ευτυχώς αυτό το γλιτώσαμε με την Εγνατία. Θα ήταν πολύ κρίμα να επανέλθουμε σε αυτή την πολύ επιβαρημένη για την πόλη και σε κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου, έτσι. Αυτά δεν τα συνυπολογίζει κανείς. Λέμε ότι θα έχει πολύ κυκλοφορία, θα είναι πιο επικίνδυνα, υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Η φθορά του οδικού δικτύου, ιδίως κάτω με τους κυβόλυφους, στην παραλιακή πλευρά της πόλης, ποιος θα πληρώσει όλα αυτά. Προφανώς πάλι θα κληθεί να βάλει το χέρι στην τσέπη η περιφέρεια, ο Δήμος, όσοι εν πάση περιπτώσει από τον νόμο είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της πόλης
και του επαρχιακού. Βάλτε μια τελεία γιατί με πιέζουν για διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, έχουμε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε σε αυτό και θα έχουμε συνέχεια και με τον κύριο Σπίρτση στη Βουλή. Νομίζω ήρθε η ώρα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η όλη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε ένα live news. Μαζί μας παραμένει ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού της Καβάλας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε και μία άλλη εξέλιξη, την οποία συνάδελφός σας, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκε μαζί με τον κύριο Δημοσκάκη τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς μας. Και τώρα διαβάζει κανείς στον τύπο ότι προσπαθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τους μεταθέσει από τον Εύρο στις διπλωματικές αρχές με το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να έχουν μόνιμη κατοικία το προξενείο μας, προκειμένου να αποφυλακιστούν. Δεν ξέρω αυτό αν έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ημέρες, για να τελειώσει αυτός ο Γολγοθάς και αν χειριστήκαμε κάτι σωστά ή λάθος. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, που είναι ως γνωστόν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο, με μεγάλη εμπειρία και θητεία, αν θέλετε, στην πολιτική σκηνή την κεντρική, βρέθηκε σήμερα σε προγραμματισμένη επίσκεψη στις φυλακές της Αδριανούπολης για να δει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται εκεί κοντά 2,5 μήνες, πάμε για 3, όχι μόνο ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, αλλά και εκπρόσωπος της Ευρώπης, και έχει αυτό τη σημασία του. Τι μεγαλύτερη, και το είπε και όλα στις δηλώσεις. Ευρωπαίους αξιωματούχους. Βέβαια, οι Τούρκοι φρόντισαν η εικόνα να είναι άψογη για τη φιλοξενία των στρατιωτικών στις φυλακές. Αυτό μου θυμίζει επιθεώρηση στρατηγού, στρατιωτική μονάδα, όχι ευνηδιαστική αλλά προγραμματισμένη. Ξέρετε, μια εβδομάδα τρέχουν οι φαντάροι να σπρίσουν τα πάντα στο στρατόπεδο. Εν πάση περιπτώσει όμως, και αυτό είχε τη σκοπιμότητά του, η σημασία έχει ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να τελειώσει και οι στρατιωτικοί να γυρίσουν το συντομότερο δυνατόν στο σπίτι τους. Η Τουρκία προσπάθησε να το κάνει αυτό ανατολίτικο παζάρι. Θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλο λάθος από πλευράς ελληνικής να το συσχετίσει. Ήδη ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρόεδρος μάλλον, το κάνει απερίφραστα. Συσχετίζει την κράτηση των δύο Ελλήνων, στους οποίους θυμίζω ότι εδώ και 2 και βάλε μήνες δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Καμία. Δηλαδή δεν ξέρουν γιατί κατηγορούνται. Γι' αυτό γίνεται παράνομη κράτηση τους. Αλλά δεν έχουμε απαγγελία κατηγορίας, προφυλάκηση είναι. Ενώ στην περίπτωση των 8 κρατούμενων Τούρκων πραξικοπηματιών, η λογική για την οποία η ελληνική δικαιοσύνη έχει απορρίψει επανειλημμένως το αίτημα έκδοσής τους στην Τουρκία από τους Τούρκους είναι ότι θεωρεί βέβαιο ότι στην Τουρκία θα τους φάει το μαύρο σκοτάδι, ότι δεν θα τύχουν μιας δίκαιης δίκης εκεί, και σωστά έκρινε ότι για αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να τους εκδώσει στην Τουρκία. Και εδώ που τα λέμε, έχει και δίκιο, απόλυτο δίκιο, η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, είναι αποκλειστική δουλειά και αρμοδιότητα βέβαια της ελληνικής δικαιοσύνης και κανενός Έλληνα μη λειτουργού της δικαιοσύνης, δηλαδή πολιτικού προσώπου, ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε κανενός. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταστεί σαφές, φαντάζομαι έχει καταστεί σαφές, και δεν μπαίνει σε λογικές συμψηφισμού με τους δύο δικούς μας. Οι δύο δικοί μας όμως πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουν, και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πιέσει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και το νόημα της επίσκεψης του Μανώλη Κεφαλογιάννη, του Έλληνα Ευρωβουλευτή, στις φυλακές της Αδριανούπολης σήμερα. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το ζήτημα του Σκοπιανούγκια, για τις συζητήσεις που είναι εκ νέου σε εξέλιξη. Δεν μου αρέσει η τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Μεταξύ Ζάεφ Τσίπρα εννοείς. Φαίνεται ότι οι παραμονές συνάντησης των δύο πρωθυπουργών, Ζάεφ Τσίπρα, ήδη διαρρέεται η επίτευξη συμφωνίας, βάσει της οποίας δεν λύνεται το όνομα τώρα, αλλά τα Σκόπια παίρνουν κάποια, να το πω έτσι, διαβεβαίωση για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Και βλέπουμε για το όνομα. Δηλαδή η Ελλάδα, αίρη τις όποιες αντιρρήσεις της, τους δίνει κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς τώρα, για να πάρει κάτι στο μέλλον εντελώς αβέβαιο. Και ποιος μου λέει ότι η συμφωνία αυτή δεν θα θετεί, να αλλάξουν δηλαδή το σύνταγμά τους έτσι ώστε να ισχύει η ονομασία έναντι πάντων, που είναι το βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή για τους χρονικά Σκοπιανούς. Δεν βγαίνουν. Ποιος μου λέει ότι δεν θα παραβιάσουν αυτά που θα συμφωνήσουν σήμερα. Θα έχουν πάρει αυτό που θέλουν, δηλαδή το OK της Ελλάδας για να ξεκινήσουν τη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ, και δεν ξέρουμε τίποτα αν θα δώσουν άλλο. Η ένταξή του, συνεδρίαση του Γενικού Γραμματέα, της Γενικής Γραμματείας, είναι τον επόμενο μήνα. Το να δίνει η χώρα σήμερα τα πάντα για να πάρει κάτι εντελώς αβέβαιο αύριο, στο μέλλον, είναι για μένα
πολύ κακή ιδέα και θα οδηγήσει σε επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα εξέλιξη στο μείζον αυτό εθνικό θέμα το Σκοπιανό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σε επόμενη εκπομπή και δελτία ειδήσεων θα έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα και για το Σκοπιανό και για το νομοσχέδιο για την αναδοτική υιοθεσία, γιατί ο χρόνος τηλεοπτικός τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα και είναι θα και το ξεκαθαρίσουμε ό,τι είναι να ξεκαθαριστεί. Βεβαίως. Καλό να είναι. Το συζητήσουμε και σε άλλες εκπομπές να αντιληφθούν οι πολίτες περιφέρειας γιατί ομιλούμε και τι είναι αυτό το οποίο λέμε. Να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους τηλεθεατές και στους πολίτες. Γιατί η μεγαλύτερη αξία είναι αυτή. Εκεί θέλω να το πω. Η δική μου στάση ήταν ένα καθαρό όχι. Σε αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να μπαίνουν τα παιδιά στη μέση. Έτσι. Και ας με θεωρήσουν οπισθοδρομικό συντηρητικό. Άλλο η ελευθερία να συνάπτεις ό,τι είδους θέσεις θέλεις. Και άλλο η ιστορία των παιδιών. Και στην λογική μας προέχει το ζήτημα του συμφέροντος των τέκνων των παιδιών. Και γι' αυτό όχι στην αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγιωτόπουλο που ήταν σήμερα το βράδυ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι,